Δεν θα αναφερθώ στο τι προηγήθηκε ενώ στην ένταση που δημιουργήθηκε στην Επιτροπή. Που με συγχωρείτε, δεν είναι προσωπική αιχμή απέναντί σα, αλλά οφείλαμε να το αναχαιτήσουμε ενδεχομένω και όλοι μαζί, οι βουλευτέ. Αλλά με πρώτον και κύρια, εσά. Θα ε, κατάφερα καλά να με βοηθήσετε την άλλη φορά. Ε, 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 κοιτάξτε, δεν χρειάζεται να απαντάτε συνέχεια. Δεν, είναι, δεν χρειάζεται να απαντάτε. Σε ό,τι με αφορά θέλω να απαντήσω. Λοιπόν, δείτε πειράζομαι. τώρα, ερχόμαστε να συζητήσουμε για ένα σημαντικό θέμα που αφορά και απασχολεί το πολεμικό συγκρότημα του Βόλου. Αυτή είναι επί τη αρχή, α το πούμε έτσι, ή η βασική, αν θέλετε, το έναυσμα μάλλον, για να συζητηθεί το θέμα στις σημερινές συνεδρίες τη Επιτροπή, ανοίγοντά του σε όλη του τη διάσταση. Όμω, δείτε, εγώ θα ξεκινήσω από το μερικό. Δηλαδή από το πολυδομικό συγκροτήμα του Βόλου, από το Βόλο και από τα νομοθετήμα κωδικοποιημένα εντάχει, γιατί ακούσαμε και τον κύριο Γενικό προηγουμένω, αναφέρθηκε σε κάποια πράγματα που κατά τη γνώμη μας έχουν τη σημασία του και για το ειδικό, ειδικότερα για το πολυδομικό συγκροτήμα του Βόλου, για την ατμοσφαιρική ρήπανση στην οποία υφίσταται, για τη ρήπανση, αν θέλετε, στο σύνολο και βεβαίω για τι επιπτώσει στην υγεία των κατοίκων τη περιοχή. Συγκεκριμένα, Όπω υπόθηκε, 2008. Οδηγία τη Ευρωπαϊκή Ένωση που καλεί τι χώρε μέλη να καταρτήσουν του εθνικού σχεδιασμού για τη διαχείριση των απορριμμάτων μεταξύ των οποίων και η καύση. 2012. Κυβέρνηση, η τότε κυβέρνηση Παπαδήμου ενσωματώνει την οδηγία αυτή. 2012. Υπάρχει συμφωνία συνεργασία του τότε τη τότε πολιτική ηγεσία του ΙΠΕΚΑ και τσι... τσιμεντοβιομηχανιών. Για ανάκτηση ενέργεια και ανακύκλωση υλικών στη βιομηχανία για την καύση των σκοπιδιών. 2014. Μαζί με τι τρει τροποποιήσει, οι δύο τελευταίε μάλιστα με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ολοκληρώθηκε η περιβαλλοντολογική αδειοδότηση τη ΑΓΕΤ Ηρακλή στο Βόλο. Ω μια τεράστια μονάδα αξιοποίηση αποβλήτων. Ενό 480.000 τόνων κατ' έτος. Δεν μπαίνω στον, στις λεπτομέρειες πόσα είναι τα απορριμματικά, η απορριμματική ύλη κτλ. Έτσι ενώ σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση για το συγκεκριμένο καύση των συγκεκριμένων απορριμμάτων όπως θέλετε RDF, SRF κτλ. Έχουν, υπάρχουν άδειε για 6 εκατομμύρια τόνους ε, καύσιμου υλικού, σκουπιδιών, στο Βόλο ή αν θέλετε στην τσιμεντοβιομηχανία του Βόλου Αγέτ, εγκρίθηκε 1.015.000 εκατομμύριο τόνοι. Το ενέκτο αυτού, της συνολικής αδειοδότησης, δηλαδή, ε, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποτέλεσμα από την καύση, εάν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, αντιστοιχεί 13,5 κιλά ανακάτοικο, ενώ το παραγόμενο από την καύση αέρια και τα λοιπά, στην, στο Βόλο, στη από τη συγκεκριμένη τσιμεντοβιομηχανία, είναι 57 κιλά. Δεν θα μπω σε άλλε λεπτομέρειε με τέτοιου είδου 2015. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ Ήριζαν καταρτίζει τον Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείριση των Απορριμμάτων. Όπου προβλέπεται από τι τσιμεντοβιομηχανίε να καίγονται στην Ελλάδα 480.000 τόνοι SRF, RDF. 2016. Περιφέρεια Θεσσαλία. Γιατί άκουσα προηγουμένω και τον κύριο Αγοραστό, ο οποίο και στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ανεξάρτητα την όποια ομόφωνη απόφαση είναι μια πολιτική απόφαση, έκαι ε, όταν την ίδια ώρα γιατί το είπε προηγουμένως, την ίδια ώρα η Περιφέρεια Θεσσαλίας το 2016 καταρτίζει προφανώς σε συνεργασία και αγαστή, σε συνεννόηση με την εκάστοτε πολιτική ηγεσία του Υπουργείου στα πλαίσια μιας συγκεκριμένη πολιτικής στο, και στον τομέα αυτών. Λοιπόν, ε, καταρτίζει λοιπόν το, τον Πέσδα Θεσσαλίας όπου προβλέπεται τα υπολείμματα και τα λοιπά να οδηγούν την ενεργή αξιοποίηση σε βιομηχανικέ μονάδε στα πλαίσια του μέτρου για αθληλωτικέ συμφωνίε με φορεί τη βιομηχανία για την απορρόφηση δευτερογενών υλικών και καυσίμων. 2016. Ο Δήμο Βόλου υποβάλλει πρόταση για την κατασκευή μονάδα επεξεργασία απορριμμάτων περιφερειακή ενότητας μαγνήσια προπολογισμού 40 και πλέον εκατομμυρίων ευρώ. Με στόχο την παραγωγή δευτερογενού στερεού καυσίμου, αυτό του, του SRF. 2017 η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, ναι, ΣΥΡΙΖΑ, όπω θέλετε πείτε, τροποποιεί την ΑΕΠΟ του 2014 για μεταφορά σκουπιδιών προ κάψα από το λιμάνι τη ΑΕΠΟ. Άρα λοιπόν έχουμε μια συγκεκριμένη πολιτική που ξεδιπλώνεται διαχρονικά από το 8, αν θέλετε, μια και αναφέρθηκα. Ε, στις, στα συγκεκριμένα αυτά στάδια αδειοδοτήσεων, κοινωτικών οδηγιών και τα λοιπά και ενσωματώσεων, όπου καταλήγουμε σήμερα η αγέτες στο Βόλο, μια και μιλάμε για την ρήπανση, να μολύνει με γιατί ακούστηκε ότι δεν υπάρχουν φουράνια εδώ υπάρχουν μελέτες από το δημόκρατο, τουλάχιστον αυτό αναφέρονται 23, 24 και 25, 5 του 18 λοιπόν όπου διοξίνε, φουράνια και να μην μιλήσουμε για τα οξύδια του αζώτου του, του, του που είναι μάλιστα σημειωτέ σε υψηλέ συγκεντρώσεις ερώτημα, κατά 95% των ανωτέρων επιτρεπτών ορίων το ερώτημα λοιπόν και σε αυτό δεν πρέπει να, 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 απαντήσει κατά τη γνώμη μας η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, η κυβέρνηση αν θέλετε, η όποια κυβέρνηση, είναι προφανώς ισχύοντα όλα αυτά τα νομοθετικά πλαίσια, τι μέτρα θα πάρει. Διότι δείτε, ο λαός φορεί του Βόλου, ενδεχομένως κάποιοι συνάλληλοι εδώ βουλευτές, αλλά και από τους φορείς που αν έχουμε από το Βόλο δεν συγκράτησα, ναι, μπορούν να το επιβεβαιώσουν. Τα προηγούμενα χρόνια, και αν θέλετε το 2018, με ένα μεγάλη δυναμικότητα συλλαλητήριο απέτησαν τι. Να σταματήσει η καύση του Πετκόκ, του RDF και τα λοιπά στη συμμετοβιομηχανία. Αγέντε. Αυτό, λοιπόν, αυτό είναι Ναι, θα προχωρήσει λοιπόν η κυβέρνηση κατ' επέκτηση, η περιφέρεια, να πιέσει την κυβέρνηση, η αντίστοιχη κυβέρνηση στην περιφέρεια ή μαζί από κοινού. Γιατί τα ερωτήματα βγαίνουν στου δύο. Λοιπόν, ε, Λοιπόν, απαγόρευση καύση. Ένα. Δεύτερον, Αν δεύτερο. θα αναθεωρηθεί ο ΟΠΕΣΔΑ σε επίπεδο περιφέρεια τη Αλία. Θα πάρθουν μέτρα γιατί άκουσα καλά. Όλοι ακούσαμε, μιλάνε όλοι για, με, για μετρήσει. Μα τρία χρόνια τώρα όλο για μετρήσει μιλάνε. Για μηχανήματα, για τα. Εντάξει, να γίνονται οι μετρήσει. Εδώ, σε αντίστοιχη, είναι εδώ ο κύριο Περιφερειάρχη. Αν Περιφερειά έχετε ίδιο, είναι περιστατωμένο, ναι, ναι. είναι ερωτήμα. Να Μα, ναι. Με συγχωρείτε, ναι. Ναι. δεν μπορεί να γίνεται επιτροπή. Να έχουμε εδώ Συ... α, εκπρόσωποι του Υπουργείου εκπρόσωπο εκπρόσωποι τη Περιφέρεια. Ενδεχομένω να θέλουν να φύγουν όπω υπόθηκε και εμεί η Επιτροπή όχι, θα, θα, πρέπει και να βάλουμε εσείς, ζητήματα και να ερώτημα. συζητήσουμε. Βεβαίω θα ρωτήσετε, εννοείται. Και ερωτήσει όπω είπατε. Αλλά για να διατυπωθούν οι ερωτήσει, υπάρχει ένα σκεπτικό, κυρία Πρόεδρε. Λοιπόν, ο, και, ε, ε, καταρχήν, στελέχωση. Πώ θα γίνουν αυτέ όλε οι περιβαλλοντολογικέ, όχι μόνο μελέτε, ε, μπορεί να αναθέσει και τα λοιπά. Αλλά η τακτική και σταδιακή καθημερινή, δεν ξέρω, παρακολούθηση. Δεν χρειάζεται προσωπικό. Αυτό είναι στις βλέψεις δηλαδή της ε, πολιτικής ηγεσία του Υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης ενδεχομένω. Να προσλάβει επιστημονικό, το αναγκαίο τέλο πάντων, επιστημονικό και μη προσωπικό, ούτω ώστε να γίνονται οι μετρήσει όχι μόνο στη βάση που είπατε προηγουμένω, αλλά και από τι ρηπογόνε βιομηχανίε, να παίρνονται μέτρα, όπω και μέτρα κατ' επέκτηση υγιεινή και ασφάλεια και βεβαίω δεν είναι μόνο οι βιομηχανίε, που είναι σημαντικό σε ό,τι αφορά του συγκρότημα του βόλου, κατά τη γνώμη μα, η ΑΓΕΤ, αλλά είναι και όλοι οι άλλοι παράγοντε. Λιμάνι, κυκλοφοριακό βεβαίω, ε, λοιπέ ρηπογόνε αιστείε, οι οποίε και αυτέ θα πρέπει να αναδεικνύονται, να απομονώνονται και να σταματάει η ρήπανση του περιβάλλοντο. Σε αυτά τα ζητήματα θα θέλαμε να τοποθετηθεί και με συγχωρείτε, κυρία Πρόεδρε, δεν θέλω να υποτιμήσω ούτε του. Ε, ε, κανέναν μάλλον, γενικότερα αν θέλετε, από τους καλεσμένους μας, αλλά θα έπρεπε να υπάρχει, προφανώς υπάρχει, και ένας μπούσουλας το πώς θα γίνει η συζήτηση. Γιατί εντάξει, ακούσαμε από τον Υπουργό ποιε είναι οι αρμοδιότητε του, ε, συγχωρεί... του Υπουργείου. Ε, με συγχωρείτε, από τον κύριο Γενικό Γραμματέα, ακούσαμε ποιε είναι οι αρμοδιότητε του Υπουργείου. Ε, με τώρα αυτέ πάνω κάτω, λίγο πολύ τι ξέρουμε. Και επειδή το θέμα είναι συγκεκριμένο, θεωρώ και επειδή υπάρχει μια προϊστορία, θα μπορούσε να έρθει με πιο συγκεκριμένα, εκτός αν έχει να μας απαντήσει κάτι συγκεκριμένο σε αυτά που βάλαμε.